Αυτό το επεισόδιο θα είναι ένα μικρό μήκους βίντεο στο οποίο θα σας πω τι updates έχω σχετικά με το 7212 PC, τι επικοινωνία είχα με την TP-Link και τι μου υποσχέθηκε η TP-Link. Τώρα για όσους δεν έχετε δει εκείνα τα βίντεο με το προϊόν, μπορείτε να πάτε να τα βρείτε στο κανάλι. Αλλά long story short, να σας πω ότι η TP-Link αποφάσισε να βγάλει ένα προϊόν το οποίο αντέγραψε τα Dream Machines της Ubiquiti και έβγαλε ένα 3-in-1 router το οποίο έχει ενσωματωμένο και router και switch και τον Omada Controller. Τώρα αυτό το προϊόν, όπως και όλα τα προϊόντα που βγαίνουν στην παραγωγή, υπόσχεται ότι κάνει κάποια πράγματα με βάση τις δυνατότητες που έχει και το firmware που διαθέτει. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να το κάνω και εγώ ένα lab και ενώ όλα στην αρχή φαινόταν μια χαρά, στο basic configuration, όταν ξεκίνησα να χρειάζομαι το port management για να μπορέσω να κάνω VLAN tagging, untagging, να βγάλω κάποια πόρτα για να τη βάλω σε ένα site 2, που στο site 2 θα χρειαστεί να βάλω και ένα δεύτερο router κτλ. Εκεί πέρα διαπίστωσα ότι το port management από αυτό το προϊόν λείπει. Όλα αυτά λοιπόν τα μετέφερα στην TP-Link, που στην αρχή φάνηκε λίγο έκπληκτη, αλλά για καλή μας τύχη, επειδή είναι συνεννοήσιμη εταιρεία, κάνανε και αυτοί τα δικά τους τεστ, διαπιστώσανε ότι το firmware δεν είναι καν ολοκληρωμένο, δεν είναι ότι έχει bug, δεν είναι ολοκληρωμένο το firmware, και μου υποσχεθήκαν ότι έχουν ξεκινήσει να γράφουν firmware για να κάνουν rolling ένα καινούργιο firmware το οποίο θα το κατεβάσετε σε update και τα προβλήματα θα λυθούν. Τώρα για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση ή κάποια παρανόηση, να σας πω ότι από τη δική μου τη μεριά μέχρι να βγει το firmware και να δούμε ότι παίζει, δεν μπορώ να προτείνω τίποτα, δεν είμαι η TP-Link, σας μεταφέρω τι μου είπε η TP-Link. Το καλό βέβαια μαζί τους είναι ότι είναι επικοινωνιακή και ακούει, οπότε θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Βέβαια, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη την οποία προσπάθησα να την ξεδιαλύνω στην επικοινωνία μου μαζί τους, για να ξέρετε περίπου μια εβδομάδα μιλάγαμε, η οποία είναι η εξής. Η TP-Link έχει μια τάση σε κάποιες πολύ hardcore αλλαγές που κάνει να αλλάζει το version στα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε για παράδειγμα, κυκλοφορεί το H-version, νομίζω είναι version 1 το 7212 PC. Προσπάθησα να μάθω αν το firmware που θα φτιάξουν θα βασίζεται στο version 1 ή θα πρέπει να αγοράσει καινούργιο μηχάνημα. Δεν μου είπανε ότι έχουν σκοπό να βγάλουν version 2 και ότι τα προβλήματα θα πρέπει να λυθούν στο version 1 που λένε ότι κάνει κάποια πράγματα και δεν τα κάνει. Οπότε θεωρώ ότι η πιθανότητα να πάει αυτό λάθος είναι μικρή. Παρ' όλα αυτά, βάλτε μία ανωτελεία, μήπως και γίνει καμιά τέτοια τρέλα. Τέλος τώρα, όλο αυτό τον καιρό, από τότε που έκανα τα πρώτα βίντεο για το 7212 PC μέχρι και σήμερα που γυρίζω αυτό το βίντεο και παράλληλα με την επικοινωνία που είχαμε με την TP-Link, προσπάθησα να προσεγγίσω το πρόβλημα του port management με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Κανένας από αυτούς δεν δούλεψε. Προσπάθησα κάπως να το κοροϊδέψω, τέλος πάντων, μπας και προχωρήσω σε λίγο πιο advanced configuration, αλλά όλοι απέτυχαν. Οπότε θεωρώ ότι αν δεν βγει firmware update για αυτό το μηχανάκι, θα είναι εντελώς fail από την TP-Link. Οπότε σίγουρα θα βγάλει κάτι, έτσι θέλω να πιστεύω εγώ στο δικό μου μυαλό, αλλά μέχρι να το δούμε, όλοι θα πρέπει να περιμένουμε. Οπότε αυτά ήταν τα νέα μου για το 7212 PC. Για ό,τι άλλο update, θα κάνω κάποιο pinned comment. Δεν θα συνεχίσω να κάνω βίντεο με updates για το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί θα καταλήξει thriller η όλη κατάσταση. Όμως, αν θα βγει firmware το οποίο λύνει τα προβλήματα, θα κοιτάξω να κάνουμε ένα βίντεο με configuration, να δούμε πώς μπορείς να κάνεις adopt δεύτερο gateway σε δεύτερο site για να τα μανατζάρεις και κάποια άλλα έτσι VLAN tagging, untagging, πόρτες, port management και όλα αυτά που λείπουν. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο παρακολουθήστε κάποια από τα υπόλοιπα βίντεο που έχουμε στο κανάλι. Όλα τα προϊόντα της TP-Link θα τα βρείτε στο cablecorps.gr και στο ipavlawireless.gr, τα έχουμε πει. Και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο.